Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 1.600.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί και 366.400 άνθρωποι που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 97.236 θάνατοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 469.000 κρούσματα της νόσου, 25.937 ασθενείς που έχουν αναρρώσει και 16.711 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.011, εκ των οποίων το 57% άνδρες. Ηλικίες 18-39 ετών είναι το 30,8%, ηλικίες 40-64 ετών το 45,2%, ηλικίες 65 και άνω 21,3%, ενώ ηλικίες 17 ετών και κάτω, τα παιδιά μας, είναι 53 μόλις περιστατικά, 2,8%. 525 κρούσματα, δηλαδή το 26,4%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 776, δηλαδή το 39%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 77 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 15 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 90 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 35.432 κλινικά δείγματα. Σχετικά με μια ερώτηση που μου απευθύνθηκε χθες για τα νοσήματα και την ανάγκη να συνεχίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες του πληθυσμού και για άλλες καταστάσεις αυτή την περίοδο του κοροναϊού, έχω να σας αναφέρω ότι σε μια μεγάλη μελέτη που αφορούσε επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο σε 55 χώρες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, καταγράφηκε ότι μόνο το 20% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζονται με τον συνήθι τρόπο, τόσο στην οξία φάση, όσο και στη φάση της αποκατάστασής τους στα νοσηλευτικά τους ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου ιού. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί καταγράφηκε ότι η έλλειψη αυτής της θεραπευτικής αντιμετώπισης, της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πιθανότητες κακών εκβάσεων και μικρότερες πιθανότητες λειτουργικής καλής έκβασης των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ιδιαίτερα με δεδομένο το χρονικό παράθυρο του να διενεργήσει κανείς ενδοφλέβια θρομβόληση, η οποία διαλύει το θρόμβο του εγκεφαλικού, είναι περίπου 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ακόμα και ασθενείς με ήπια συμπτώματα που θυμίζουν εγκεφαλικό, όπως μια αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, μια δυσκολία στην ομιλία, θα πρέπει να πηγαίνουν απαιτήσουν στα νοσοκομεία άμεσα, ώστε να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τις θεραπείες που πρέπει. Αν δεν προσέχουν στο νοσοκομείο και μείνουν σπίτι, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να επιδεθούν τα συμπτώματά τους. Και να μην πληρούν βέβαια τα κριτήρια για τη λήψη κατάλληλης θεραπείας όταν προσέχουν στο νοσοκομείο σε δεύτερο χρόνο. Το ότι υπάρχει κορονοϊός δεν σημαίνει ότι δεν πάμε στο νοσοκομείο για σοβαρούς λόγους. Φυσικά και πάμε στα νοσοκομεία όταν υπάρχει σοβαρός λόγος για την υγεία μας, όπου παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μην εκτεθούμε στον κορονοϊό. Θα σας μεταφέρω σήμερα ένα απόσπασμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης που αφορά τους Ρωμά σε όλη την Ευρώπη και δόθηκε σαν ανακοίνωση η επευκαιρία της Διεθνούς ημέρας των Ρωμά 8 Απριλίου, πριν δύο μέρες. Τέτοια ημέρα, λέει η ανακοίνωση, υπενθυμίζεται στις κυβερνήσεις του κόσμου η ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολλών φτωχών και περιθωριοποιημένων Ρωμά στην Ευρώπη, να ενισχυθούν τα μέτρα για καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Φέτος αυτή η έκκληση πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, καθώς οι Ρωμά σε ολόκληρη την Ευρώπη συγκαταλέγονται στις ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στην τρέχουσα πανδημία, γιατί ζουν σε υποβαθμισμένες κατοικίες και σε διαχωρισμένους οικισμούς κάποιοι από αυτούς.
Σε πολλά μέρη της Ευρώπης εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό ή αποχέτευση, το οποίο καθιστά δύσκολη την εφαρμογή κρίσιμων μέτρων υγιεινής, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Είναι επίσης δύσκολο τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και απομόνωσης να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε υπερπλήρεις κατοικίες. Άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί Ρωμά στην Ευρώπη στην παρούσα κρίση είναι η απώλεια πηγών καθημερινών εισοδημάτων, όπως βέβαια και για περισσότερους από εμάς, η μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, οι οποίες συχνά γίνονται και δυσκολότερες με τα μέτρα της απομόνωσης. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες, δυστυχώς, μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι ευάλωτη ομάδα. Τα επιλεκτικά μέτρα δεν αφορούν αυτούς, αφορούν τη διασπορά του ιού όταν εφαρμόζονται. Όλοι μαζί, οι υγειονομικοί, οι επαγγελματίες υγείας, οι διαμεσολαβητές, η πολιτική ηγεσία, οι ηγέτες της κοινότητας των ίδιων των Ρωμά και οι ίδιοι πολίτες, πρέπει να βοηθήσουμε στην ενημέρωση, τον έλεγχο, όταν αυτό απαιτείται, την παρακολούθηση της κατάστασης και την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουν να έχουν όπως έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όπως και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την επέλαση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι πάνω απ' όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Από αυτή τη θέση χαιρετώ τους συμπολίτες μας στη Λάρισα που βρεθήκαμε μαζί αυτό το μεσημέρι για την υπεύθυνη στάση τους, και θα τους παρακαλέσω να συνεχίσουν να έχουν αυτή την υπεύθυνη στάση που θα βοηθήσει όλους μας να αποφύγουμε επιδημίες σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό, αλλά και περαιτέρω κύκλους των επιδημιών αυτών στη χώρα μας συνολικά. Είμαστε μαζί τους και είναι μαζί μας. Τους ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραδαλιάς. Καλησπέρα. Την πολιτική προστασία, όπως βλέπετε, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας προϋποθέτει την προσαρμογή της στρατηγικής μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων. Γι' αυτό οι καθημερινά εξελίξεις αξιολογούνται και το σχέδιο δράσης μας επικαιροποιείται. Από προχθές το βράδυ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην περιοχή της Λάρισας, για την οποία θα ήθελα να σε ενημερώσω. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα κρούσμα προχθές θετικό στον οικισμό των Ρωμά στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Η χνηλάτιση οδήγησε σε 29 επαφές άλλες, σε high risk, άλλες low risk. Δώσαμε εντολή να γίνει το τεστ και στις 29 αυτές επαφές. Το αποτέλεσμα ήταν χτες, ενημερωθήκαμε ότι στα 17 πρώτα κρούσματα 12 είχαν χαρακτηριστεί θετικά. Δεν περιμέναμε τα υπόλοιπα, τα οποία όπως γνωρίζετε σε σύνολο 29 ελέγχων 20 ήταν θετικοί και 20 αυτοί θετικοί, τα θετικά κρούσματα περιλαμβάνονται στους 56 που ανακοίνωσε σήμερα ο αυτός κύριος καθηγητής. Σήμερα είναι συναγερμός σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, και τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη. Χρειάστηκε να πάρουμε όλες εκείνες τις αποφάσεις για κήρυξη του οικισμού σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας και για επιβολή προσωρινού περιορισμού κατοίκων των κατοίκων του οικισμού των Ρωμά της συνοικίας Νέας Σμύρνης και την προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησής τους εκτός της γεωγραφικής περιμέτρου που ορίζεται από τις οδούς Σοκράτους, Πλάτωνος, Τηλεοφόρο Καρμαλή, Δανάης, Σάκη Καράγιωργα, και αφορά στο συγκεκριμένο οικισμό δεξιά και αριστερά της Τηλεοφόρου Καρμαλή με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, που γειτνιάζει με την 110 πτέρυγα μάχης. Ταυτόχρονα δώσαμε εντολή να μεταβούν και είναι από σήμερα το πρωί εκεί τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχουν προχωρήσει περίπου 200 ελέγχους και τεστ γύρω από την περιοχή που έχουμε το συγκεκριμένο επιδημιολογικό φορτίο. Και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, έχει δοθεί εντολή να μεταφερθούν σε δομή εκτός καραντίνας με υπόδειξη της επιστημονικής κοινότητας και των λοιμοξιολόγων μας οι 20 θετικοί, οι οποίοι παραμένουν βέβαια σε αυστηρή καραντίνα στη νέα δομή με εσωτερική και εξωτερική περίμετρο περιφρούρησης. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η μεταφορά
σε ξενοδοχείο εκτός καραντίνας πολιτών, κατοίκων της περιοχής που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και με υποκείμενα νοσήματα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Απαγορεύεται οποιοδήποτε να μπει στην καραντίνα, οποιοδήποτε να βγει από την καραντίνα. Όπως ξέρετε, το μεσημέρι μεταβήκαμε μαζί με τον κύριο καθηγητή αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, τον Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον κύριο Πρεζεράκο και τον Γενικό Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θεοδόρου, στη Λάρισα. Μαζί μας ήταν και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Ελάν Πασέ, ο Βασίλης ο Πάντζος. Συναντηθήκαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό και τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη. Στη σύσκεψη αυτή που ήταν εξαιρετικά σημαντική παραβρέθηκαν και δήμαρχοι από όμορους δήμους της Θεσσαλίας αλλά υπήρχαν και εκπρόσωποι τόσο των υγειονομικών αρχών αλλά και των σωμάτων ασφαλείας της αστυνομίας πυροσβεστικής αλλά και της κοινότητας των Ρωμά. Μέσα από τη συνάντηση αυτή πάρθηκαν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες πλέον αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Σας τις ανακοινώνω. Εκτός από ότι παραμένει αυτή η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και σε καραντίνα για τις επόμενες 14 ημέρες, αναστέλλονται για 14 ημέρες όλες οι λαϊκές στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας. Απαγορεύεται η άσκηση κάθε μορφής πλανόδιου εμπορίου. Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν πέραν των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα στον οικισμό από το συνεργείο του ΕΟΔΗ, από αύριο να γίνουν προληπτικοί για προληπτικούς λόγους έλεγχοι και στον Τύρναβο και στα Φάρσαλα και στην περιοχή των Σοφάδων. Επίσης, μέχρι το βράδυ αποφασίστηκε να οριστούν σε αυτούς τους τέσσερις δήμους διαμεσολαβητές, ώστε σε συνεργασία με τους οικείους δημάρχους να μπορέσουν σε επίπεδο κοινότητας των Ρωμά να κάνουν τις απαραίτητες διεργασίες και να προετοιμαστούν έτσι ώστε να ζητήματα που μπορεί να προκύψουν να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και γρήγορση. Ταυτόχρονα οριστικοποιήθηκε το πλάνο τροφοδοσίας του οικισμού στη Νέα Σμύρνη που βρίσκεται σε καραντίνα έτσι ώστε και τρόφιμα και φάρμακα και υγειονομικό υλικό να μπορεί από πολύ συγκεκριμένα σημεία να διοχετεύεται στους κατοίκους ώστε να υπάρχει και επάρκεια και ροή αυτών. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι δυνάμεις της Ελλάς, της πυροσβεστικής αλλά και των δομών υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ενώ κλείνει, στεγανοποιείται η δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία της εχνηλάτησης προέκυψε συσχέτιση με τον οικισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το παράδειγμα της Λάρισας νομίζω ότι έρχεται να αποδείξει για το πόσο έθραυστη είναι η κατάσταση. Τέτοια επιδημιολογικά φορτία σε πολλές περιοχές μπορούν να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις και να οδηγηθούμε εκεί που με τόση μεγάλη προσπάθεια έχουμε αποφύγει όλον αυτόν τον καιρό. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις αρχές αυτοδιοικητικές στην περιοχή τη στενή επιτήρηση περιοχής και αν χρειαστεί δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε επιπλέον μέτρα. Συνιστούμε σε όλους τους κατοίκους της όμορφης Θεσσαλίας να παραμείνουν σπίτια τους, να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να συμπληρώσω, διότι λίγο πριν φτάσω, διάβασα κάποια σχόλια σχετικά με το ότι κινήθηκαν οι κάτοικοι των Ρωμά, των του οικισμού εναντίον μας. Είναι παντελώς αβάσιμα και με περισσή ευθύνη, παρόλο που δεν κρατούσαν τις αποστάσεις που προβλέπονται μεταξύ τους. Μας άκουσαν, τους εξηγήσαμε, μιλήσαμε μαζί τους, αντιλήφθηκαν γιατί πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα, τι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι ένα στιγμή που πρέπει να κερδιθεί. Οι μια, δυο, τρεις φωνές που προς το τέλος της αποχώρησής μας ουσιαστικά δεν έλεγαν κάτι διαφορετικό, αλλά ρωτούσαν γιατί η καραντίνα αυτή δεν επεκτάθηκε στον υπόλοιπο συνοικισμό. Δεν έρχονται να ανατρέψουν την γενική εικόνα που έχουμε τόσο ο καθηγητής όσο και εγώ για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη να μιλήσουμε μαζί τους, να τους εξηγήσουμε τι κάνουμε και να εξασφαλίσουμε όλα τα απαραίτητα ώστε στις επόμενες 14 ημέρες να μην τους λείψει τίποτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εγγυηθούμε με κάθε τρόπο. Σε συνέχεια, να αναφερθώ στα τρέχοντα ζητήματα. Αξιολογώντας τη μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα του μέτρου, αποφασίζεται με κοία η παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών ως και στις και τις 10 Μαΐου για προληπτικούς λόγους κατόπιν εισήγησης Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας εναντί του COVID-19. Τουλάχιστον στις 10 Μαΐου λοιπόν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά
και νεότερες αποφάσεις θα ληφθούν τότε. Όσον αφορά τώρα στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον κορονοϊό, το γνωστό 1306, επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των πολιτών είναι δωρεάν και δεν επιφέρει καμία χρέωση. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρξαν χρεώσεις μέχρι σήμερα, σημειώνεται ότι κατόπιν συνεννόησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι χρεώσεις αυτές θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό των πολιτών ή στο μεθεπόμενο αν έχει ήδη εκδοθεί ο τρέχον λογαριασμός. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε και θα το εξασφαλίσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα, επειδή βλέπω να γίνονται διάφορα σχόλια, ειδικά στα social media, θα ήθελα να επιθυμίσω το εξής. Είπαμε χθες με μεγάλη σαφήνεια και το τόνισε και η Ιερά Σύνοδος ότι στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς. Θέλω να συμπληρώσω ότι, και να είναι απολύτως σαφές, ότι οι χώροι λατρείας παραμένουν όλοι κλειστοί για όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Ως εκ τούτου, διάφορα σχόλια που γράφονται ή ακούγονται είναι παντελώς ανεδαφικά και αβάσιμα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω είναι πλέον αντιληπτό ότι γίνεται στη χώρα μια τεράστια προσπάθεια με πρωταγωνιστές όλους εμάς. Μια προσπάθεια που έχει φέρει στο προσκήνιο όσα μας ενώνουν και που αποδεικνύει περίτρανα τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν λειτουργούμε ομαδικά. Είναι χρέος μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να πετύχει, γι' αυτό και συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα. Είναι τόσο σημαντικό να τηρούμε όλα τα μέτρα. Συνεχίζουμε να μένουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Παπακοστοπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Κύριε καθηγητά, έχετε πει πολλές φορές ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας απασχολήσει το επόμενο φθινόπωρο. Τι σκοπεύετε να κάνετε με τις πτήσεις, γιατί το δικό μας καλοκαίρι είναι χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο, άρα εκεί ο ιός δυνητικά θα είναι πάλι σε έξαρση. Σκέφτεστε να βάλετε περιορισμό σε όσους θα έρχονται από το νότιο ημισφαίριο ή σε κατοίκους ευρωπαϊκών χωρών που μέχρι το καλοκαίρι θα πλήττονται? Τελικά, πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε με αεροπλάνο και πάλι? Νομίζω είναι νωρίς να πούμε για τέτοια μέτρα για το φθινόπωρο. Πρέπει να περιμένουμε απομονετικά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες. Κάθε χώρα έχει μια διαφορετική ταχύτητα σε αυτή την επιδημία, όπως έχετε δει. Κάποιες χώρες προχωρούν πιο γρήγορα, χτίζουν υψηλότερη ανοσία. Είδαμε με ενδιαφέρον χτες κάποια δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από κάποιες περιοχές της Γερμανίας που είχαν περισσότερα ευρήματα αποδεικτικά της μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ιού. Άρα μπορεί και σε μια χώρα μέσα να είναι διαφορετικά τα επίπεδα ανοσίας. Αυτά θα τα απαντήσουν νομίζω με αξιοπιστία τα κατάλληλα τεστ αντισωμάτων και θα δούμε όλο και περισσότερο πρόοδο σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μέτρο η κατάργηση των ταξιδιών για να περιορίσει την εξάπλωση της επιδημίας από ένα σημείο και μετά. Ίσα-ίσα που αυτά τα ταξίδια πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος να λειτουργεί, αλλά με τις κατάλληλα προληπτικά μέτρα, με τις κατάλληλες εξετάσεις όταν είναι απαραίτητες και ανάλογα βέβαια με το επίπεδο ανοσίας που έχει χτιστεί στον πληθυσμό κάθε χώρας. Βλέπετε, και το είπα και την άλλη φορά, ότι δεν είναι σπριντάρισμα, είναι μαραθώνιος και θα χρειαστεί κάποιες τιμές να μπαίνουν κάποια παρόμοια φρένα ανάλογα με την εικόνα της επιδημίας. Και βλέπετε χώρες οι οποίες είχαν χαλαρώσει τα ταξιδιωτικά τους μέτρα στην Αποανατολή και τα επανέφεραν όταν είδαν ότι υπήρχε αύξηση κρουσμάτων και ιδιαίτερα εισαγωγής κρουσμάτων από κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Κάναμε το αντίθετο στην αρχή με την Κίνα, τώρα το κάνουν αυτοί για την Ευρώπη. Άρα θα υπάρχουν τέτοια, όπως τα ονομάζω εγώ πέρα δόθε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να λειτουργεί ο κόσμος. Σιγά σιγά ο κόσμος θα επανέλθει στην κανονικότητα, αλλά θα πάρει καιρό. Η κυρία Μελά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριε Κοντοζαμάνη, την περασμένη Δευτέρα πέθανε ένας άνθρωπος από κορονοϊό στη μέθη του ΑΧΕΠΑ, ο οποίος είχε και δραπανοκυταρική ανεμία. Γιατί οι ασθενείς με μεσογειακή ανεμία και δραπανοκυταρική ανεμία δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και συνεχίζουν να εργάζονται, διατρέχοντας μεγάλο κίνδυνο καθημερινά? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ασθενείς? Από την αρχή της κρίσης του κορονοϊού, η ομάδα των ειδικών επιστημόνων κατάρτισε μία λίστα των ομάδων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο με συγκεκριμένα ηλικιακά και νοσολογικά κριτήρια. Η λίστα αυτή επικαιροποιείται τακτικά, ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού, διότι συνεχώς έρχονται καινούργια δεδομένα στην επιφάνεια και σε γνώση μας.
Χθες η Επιτροπή αυτή αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θα πρέπει να ενταχθεί στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και αναμένουμε τη σχετική υπουργική απόφαση. Η κυρία Κουρλιμπίνη από την εφημερίδα Κεφάλαιο και το Capital.gr. Κύριε Τσιόδρα, από τους θανόντες στην Ελλάδα από κορονοϊό, μπορείτε να μας πείτε τι ποσοστό ήταν καπνιστές? Το κάπνισμα έχει παίξει ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης των νοσηλευουμένων? Ναι, έχουμε πει ότι το κάπνισμα δυνητικά μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου. Έχω ζητήσει, γιατί δεν καταγραφόταν από την αρχή η καπνιστική συνήθεια στο φύλλο καταγραφής των ασθενών που έμπαιναν στα νοσοκομεία μας, να είναι μέσα στη φόρμα και ήδη είναι μέρος του Εθνικού Μητρώου Καταγραφής των Ασθενών με COVID, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω θα υλοποιήθηκε και θα προχώρησε. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση και από Δευτέρα θα εφαρμοστεί στα νοσοκομεία μας. Άρα, πολύ σύντομα θα έχουμε απάντηση για αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και βέβαια και επιστημονικά ενδιαφέρον. Ο κύριος Αντωνογιαννάκης από την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Κύριε Τσιόδρα, συνάδελφοί σας υγειονομικοί διεκδικούν την κάλυψη χιλιάδων κενών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάλληλα μέσα προστασίας και αύξηση της χρηματοδότησης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι τους φέρνει την αστυνομία στις συγκεντρώσεις τους, την ίδια ώρα που δορίζει εκατομμύρια ευρώ σε κλινικάρχες και μεντιάρχες. Επιγραμματικά, διπλασιασμό της αποζημίωσης για τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ, 30 εκατομμύρια σε διαγνωστικά κέντρα, 11 εκατομμύρια για διαφημιστική δαπάνη, όταν ο νόμος επιβάλλει τη δωρεάν εκπομπή μηνυμάτων που αφορούν την υγεία και 21 εκατομμύρια από τη μη καταβολή της δόσης. Συμφωνεί η Επιτροπή σας με αυτά τα βήματα και αυτού του είδους κατανομή των πόρων? Νομίζω δεν είναι έργο της Επιτροπής μας να τοποθετηθεί για τους πόρους. Θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει κινηθεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια μέχρι σήμερα και φυσικά έχει ζητήσει από την αρχή την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αλλά νομίζω κατάλληλος για να απαντήσει γι' αυτό είναι ο Υφυπουργός. Ευχαριστώ. Έχουμε απαντήσει πολλές φορές σε ανάλογες ερωτήσεις και η επανάληψη βέβαια είναι μήτρη μαθήσεως και αξίζει να το ξαναπούμε και να είμαστε σαφείς. Έχουμε τονίσει ότι μέρημνά μας είναι ο συνάνθρωπός μας, ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου να προστατέψουμε την υγεία του και να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας χρειάζεται. Επομένως, οποιασδήποτε προσλήψεις, οποιαδήποτε αναβάθμιση εξοπλισμού, οποιαδήποτε προμήθεια γίνεται και θα γίνεται προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο επίπεδο υγείας για τους συμπολίτες μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσά τα οποία αναφέρονται και περί δώρων, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχουμε χαρίσει τίποτα σε κανέναν. Χρησιμοποιούμε, κάνουμε χρήση του δημόσιου χρήματος με διαφάνεια και με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Τη μάχη αυτή τη δίνουμε σε τρία μέτωπα κυρίως. Το πρώτο μέτωπο αφορά την ανάσχεση της μετάδοσης του ιού. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ενίσχυση του συστήματος υγείας και το τρίτο μέτωπο αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς επίσης και τη βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Το πιο σημαντικό όπλο σε αυτή τη μάχη, προκειμένου να επιτύχουμε να κερδίσουμε σε αυτά τα τρία μέτωπα, είναι η ενημέρωση. Πρέπει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας να ενημερωθεί και να μην εφησυχάζουμε. Και έχουμε δει μέχρι σήμερα ότι τα μηνύματα τα οποία έχουμε περάσει στην κοινωνία πιάνουν τόπο και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία. Δεν αρκεί μόνο ο δωρεάν διαφημιστικός χρόνος που έχουν τα κανάλια και προσφέρουν. Πρέπει να υπάρξει μια επαγγελματική ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης με σεβασμό, όπως είπα, στο δημόσιο χρήμα και με διαφάνεια. Και αυτό κάνουμε. Ο κύριος Καραγιώργος από το ιατρονέ.gr. Κύριε καθηγητά, θυμίζοντας γειτονιές της Νέας Υόρκης όπως το Queens και το Brooklyn, ο οικισμός των Ρωμά στη Λάρισα ξυπνά έντονες ανησυχίες και στη χώρα μας λόγω των μαζικών κρουσμάτων κορονοϊού. Για κοινωνικούς λόγους, πληθυσμοί όπως Ρωμά, άστεγοι, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό. Μήπως η διασφάλιση της δημόσιας υγείας προϋποθέτει τελικά εμπέδωση της δημοκρατίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής κοινωνίας? Μήπως τα ελλείμματα αυτά έχουν επιπτώσεις και στους επιδημιολογικούς δείκτες για τους οποίους είμαστε σήμερα υπερήφανοι? Συμφωνώ με τον αγαπητό δημοσιογράφο ότι είναι πιο ευάλωτη η ομάδα
δεν κινδυνεύουν απαραίτητα περισσότερο, αλλά οι συνθήκες υγιεινής είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν. Είπα μερικά πραγματάκια από την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγώ θεωρώ ότι φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα, φυσικά και η Ελλάδα έχει απίστευτες δημοκρατικές ευαισθησίες, φυσικά και κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσπίσουμε την υγεία όλων μας και των Ρωμά συμπολιτών μας. Και γι' αυτό βέβαια βρεθήκαμε και σήμερα κοντά τους. Αυτό θέλαμε να δείξουμε και μας αγκάλιασαν, πιστέψτε με πραγματικά, και εμείς αισθανθήκαμε μέρος της κοινότητάς τους και δικοί τους άνθρωποι. Θέλω να πω ότι όντως όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει πληθυσμός ο οποίος είναι ανασφάλιστος, όπου υπάρχει πληθυσμός ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όπως θα έπρεπε να έχει ή έχει μειωμένη προσέλευση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, παρατηρούνται φαινόμενα τύπου Brooklyn, τύπου Queens, τύπου περιοχών στον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Αμερική, όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί, κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, άστεγοι, δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα υγείας και φυσικά είναι πιο ευάλωτοι στον ιό. Οι περισσότεροι είναι νέες ηλικίες. Γι' αυτό είδατε το μήνυμά μας ήταν σήμερα να προστατεύσουμε τις επαφείς και να περιχαρακώσουμε όσο μπορούμε αυτό που ήταν θετική. Καμιά φορά είναι δύσκολο. Μπορεί να δεις επιδημίες σε αυτό το χώρο. Δεν θες να θρηνήσεις νεκρούς σε αυτό το χώρο. Και πρέπει να προστατεύσεις τις ευπαθείς ομάδες και να δώσεις το μήνυμα της εκπαίδευσης, της υγιεινής. Το μήνυμα, αυτά τα δύο πιο βασικά μέτρα σε αυτή την επιδημία είναι η υγιεινή των χεριών και η κοινωνική απόσταση. Τους συγχωρούμε γιατί ήταν αγάπη τα 5 λεπτά που ήμασταν μαζί τους και ήταν λιγότερο από ένα μέτρο. Και εμείς το ίδιο. Αλλά μπήκαμε στη φωτιά μαζί τους. Γιατί αισθανθήκαμε ότι περισσότερο η αγάπη μας μετρούσε εκείνα τα 5 λεπτά και όχι τα 2 μέτρα απόσταση μεταξύ όλων. Και νομίζω το κατάλαβαν και αυτοί και το καταλάβαμε και εμείς. Και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Τους έχω εμπιστοσύνη. Η κυρία Χατζηπαλαμουτζή από το healthpharma.gr. Κύριε Τσιόδρα, ο ορός αναρωνίοντος, δηλαδή το αίμα των ασθενών που έχουν ήδη αναρρώσει, αποτελεί κλειδί ελλείψη εμβολίων για την επιβράδυνση, εξέλιξη και θεραπεία της νόσου COVID-19. Οι 500 κινητές μονάδες που θα πραγματοποιούν σύντομα κατοίκων δειγματοληπτικούς ελέγχους θα συγκεντρώνουν σε βάση δεδομένων τα στοιχεία πολιτών που έχουν αναπτύξει αντισώματα προκειμένου να αξιοποιηθούν ενδεχομένως ως δότες πλάσματος. Περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα δοθεί σήμερα ή αύριο, πάντως αυτές τις μέρες από ειδική επιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών να μας δώσει ειδικές οδηγίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μέσο. Πάλι εδώ πρέπει να τονίσω ότι κανένα μέσο δεν είναι πανάκια σε αυτό το ιό. Ο ορός πλάσματος από άνθρωπο που έχει αναρρώσει γίνεται με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια. Είναι θεραπεία κατά κάποιο τρόπο σωτηρίας, τελευταία επιλογή θεραπεία αυτή τη στιγμή και στις ΗΠΑ που έχει πάρει έγκριση. Θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια συγκεκριμένου πρωτοκόλλου με τους κανόνες της επιστήμης. Φυσικά και θα έχει μεγάλη σημασία να επιλέγει σε αυτή την προσπάθεια ένα πουλ ασθενών το οποίο έχει περάσει την νόσο και έχει υψηλούς τίτλους αντισωμάτων και είναι ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν από ό,τι ξέρω και οι διεθνείς επιστημονικοί φορείς. Θα σας πω περισσότερα όταν έχουμε την εισήγηση σαν επιτροπή στα χέρια μας από την υποεπιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Φυσικά και θέλουμε κάθε όπλο στη φαρέτρα μας. Και φυσικά αν αυτό φαίνεται ότι δουλεύει και δουλέψει, γιατί έχουμε πολύ λίγα δεδομένα επιστημονικά αυτή τη στιγμή, έχει δοκιμαστεί σε πολύ λίγους ανθρώπους. Ξέρουμε βέβαια ότι έχει δουλέψει στο MERS, στο SARS, στο ΙΤΑ1Ν1. Έχουμε παραδείγματα επιτυχημένα στο παρελθόν. Εάν φαίνεται ότι δουλεύει και σε αυτό το ιό, σίγουρα θα είναι μέσα στη στρατηγική μας. Και μέσα στη στρατηγική αυτή θα είναι βέβαια και η χρήση αξιόπιστων τεστ αντισωμάτων που θα δείχνουν ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν ορό σε εθελοντική βάση πάντα και με τους κανόνες επιστήμης ώστε να χρησιμοποιηθεί στους συμπολίτες μας που θα νοσούν σοβαρά. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο Σάββατο 11 Απριλίου. Την Κυριακή 12 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί και θα εκδοθεί γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ.